χειρότερο που μπορεί να συμβεί με ένα κατοικίδιο. Εδώ βλέπουμε χειρότερα πράγματα πολλές φορές. Συγκεκριμένα βλέπουμε σκύλους να επιτίθενται σε μικρά παιδιά. Τώρα, αν αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο, θα μας πει ο καλεσμένος μας. Μισό λεπτό να βρω το όνομά σας, γιατί έχω χάσει ο κύριος Νίκος Ντάντος, εκπαιδευτής σκύλων. Καλή σας μέρα. Για να δούμε, κύριε Ντάντο, γιατί δίστανται οι απόψεις. Δηλαδή, ότι δεν πρέπει να έχουμε κατοικίδια και ειδικά συγκεκριμένους σκύλους που είναι μια ράτσα και έχουν μια επιθετικότητα. Δεν πρέπει να τα έχουμε κοντά σε παιδιά. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λένε ότι πολύ απλά είναι θέμα εκπαίδευση του ιδιοκτήτη. Οι δεύτεροι έχουν δίκιο. Γιατί, για εξηγήστε μας. Οι δεύτεροι έχουν δίκιο. Είναι το πώς μεγαλώνει ένα σκύλος. Υπάρχει βέβαια το γονιδιακό το θέμα, το οποίο είναι παρακαταθήκη πάντα. Αλλά μέσα στην ίδια γένα, ασχέτως ράτσας, βλέπουμε ένα σωρό διαφορετικά ταπεραμέντα. Οπότε δηλαδή εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε πιο πολύ. Την ώρα που παίρνουμε ένα σκύλο, είναι καλύτερα να έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που να ξέρει να διαλέξει το κουτάβι. Υπάρχουν τεστ που τεστάρεις το κουτάβι και διαλέγεις, ξέρεις, διαλέγω αυτό το ταπεραμέντο. Μπορεί να συμβιώσει δηλαδή ακόμα και ένα pitbull με ένα μικρό παιδί, μας λέτε. Pitbull έχω εγώ, έχω δύο, έχω και δύο παιδιά, δεν μου τα έχουν φάει μέχρι σήμερα. Έχουμε δει όμως και pitbull να επιτίθενται σε παιδιά. Ναι, ποιος τα έχει και τι με δυσάρεστα αποτελέσματα. Ποιος τα έχει και τι έχει κάνει. Να σου πω κάτι, και εγώ όταν ήμουν 13 χρονών, μικρό αγοράκι που θέλει να φανεί άντρας, είχα πάρει ένα ημίαιμο και το είχα κάνει να μπορεί να επιτεθεί σε μπουλντόζα, αν θα του έλεγα εγώ, θα επιτεθότανε. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι είναι καθαρά θέμα εκπαίδευσης των συγκεκριμένων ναι, σκύλων. Και να φροντίσουν και γονείς που έχουν αγόρια στην εφηβεία, τώρα αυτό σας είπα. Κύριε Ντάντο, πάντως κάτι πρέπει να γίνει για να εκλείψει αυτό το φαινόμενο των επιθέσεων. Αυτό είναι θέμα όσοι κοινωνικό. Όσοι αγοράζουν τη συγκεκριμένη ράτσα των σκύλων, να την εκπαιδεύουν δεν και είναι σωστά. Σωστό αυτό που λέτε. Είναι θέμα κοινωνικό. Είναι θέμα δηλαδή το τι ανθρώπους έχω. Ό,τι σκύλο και να έχω, δηλαδή ό,τι ράτσα και να εκλείψω, αν θελήσω μαγικά μια μέρα να την κάνω να εξατμιστεί, ας πούμε, αυτή η ράτσα ή κάποια άλλη, ο άνθρωπος θα βρει και άλλες ράτσες και θα τις χρησιμοποιήσει με τον ανάλογο τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.